το Μαύρο Πάσχα της Ανατολικής Θράκης 6 Απριλίου του 1914. Επειδή μιλάμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ελάχιστοι, λίγοι τέλος πάντων, μιλάμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Θράκης, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, και μιλάμε για τους Έλληνες και της Ανατολικής Θράκης και της Βόρειας Θράκης. Είναι γνωστό ως το Μαύρο Πάσχα της Ανατολικής Θράκης, αν και σήμερα είναι αποσιωπημένο και ελάχιστα μνημονευόμενο από την ελληνική ιστοριογραφία, παρόλο που θεωρείται ο προθάλαμος η αφετηρία του οργανωμένου σχεδίου που οδήγησε στη γενοκτονία των Ελλήνων στις αρχές του 20ου αιώνα. Στις 6 Απριλίου του 1914, οι Τούρκοι άρχισαν την συστηματική εξόντωση των Ελλήνων και την εκδίωξή τους, τον ξεριζωμό τους, από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Ο πλήρης εκτουρκισμός της Ανατολικής Θράκης, που μετά τους Βαλκανικούς πολέμους το 1913 ανήκε κατά το ίμιση στους Βουλγάρους, ξεκίνησε επισήμως με την απέλαση οικογενειών από την επαρχία Αδριανοπόλεως και τη Βυζή, καθώς και από άλλες περιοχές. Από το 1913 άρχισαν να τους διώχνουν οι Τούρκοι. Ουσιαστικά βέβαια, ήδη από το 1906 είχε αρχίσει η άσκηση τρομοκρατίας στους Έλληνες της Βόρειας Θράκης που ανήκει στη Βουλγαρία. Εκτός από τις σφαγές και τις καταστροφές εκκλησιών και ελληνικών σχολείων, αδιαμφισβήτητη απόδειξη είναι η ολοσχερής καταστροφή της Αγχιάλου και του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμιλίας. Ο πληθυσμός των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης υπερεύαινε στις αρχές του 20ου αιώνα τον αριθμό των 250.000 κατοίκων. Κατά τη γενοκτονία, πολλοί Έλληνες εξορίστηκαν στην Ελλάδα, ενώ 100.000 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, εκτοπίστηκαν σε αυτές τις πορείες του θανάτου και μόλις η μισή από τις 100.000 επέστρεψαν. Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε στις 11 Οκτωβρίου του 1922, όταν οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης έλαβαν τελεσίγραφο να εγκαταλείψουν τις πατρογονητικές εστίες τους σε διάστημα μόλις 15 ημερών. Τηλεγράφημα του Reuters, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Νότιας Αυστραλίας The Recorder, έλεγε: στις 6 Απριλίου 1914, 200 ελληνικές οικογένειες από τη Στράντζα απελάθηκαν. Αφού ξυλοκοπήθηκαν και τους αφαιρέθηκαν τα είδη αξίας, αφού τους υπεξαιρέθηκαν εκβιαστικά τεράστια ποσά, Τούρκοι στρατιωτικοί και στρατοχωροφύλακες με ταξίφι υψωμένα τους ανάγκασαν να φύγουν. Η Ασπασία Κωνσταντινίδη ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην απέλαση και διηγείται. Μετά από 2 ώρες περπάτημα, φτάσαμε σε ένα βαθύ και στενό φαράγγι, όπου βρήκαμε τον 19 Ισμαήλ με έναν αριθμό προσφύγων που προφανώς μας περίμεναν. Πρόσφυγες εννοεί μουσουλμάνους από τις χώρες της Αβαλκανικής που τους πήγαν εκεί και να τους βάλουν στα σπίτια των Ελλήνων. Μόλις μας είδε, διέταξε τους οδηγούς μας να σταματήσουν και σέρνοντας τις γυναίκες από τα κάρα τις χτύπησε άγρια. Τράβηξαν τα σκουλαρίκια που φορούσαν κόβοντας τα αυτιά τους. Τις υποχρέωσαν να ξεντηθούν για να πάρουν τα κολλιέ τους, τραβώντας τα με τόση βία που συγκεκριμένα σε μία γυναίκα της έκοψαν το λαιμό για να πάρουν το κολλιέ και κύλησε φυσικά το αίμα ποτάμι. Τελικά έφτασαν στην Ηράκλεια το Μαρμαρά, όπου επιβιβάστηκαν στο πλοίο SS Μαρκέλ και απελάθηκαν. Έκθεση με ημερομηνία 8 Απριλίου του 1914, που συντάχθηκε από μία εκ των ξένων πρεσβειών στην Κωνσταντινούπολη, αναφερόταν σε ειδικές επιτροπές που επιχειρούσαν στην περιοχή της Θράκης κατατρομοκρατώντας Έλληνες και εξαναγκάζοντάς τους να φύγουν. Με τη βοήθεια της αστυνομίας ιδιοποιούνταν ακίνητα και υποχρέωναν τους συνήκους τους να υπογράφουν δήλωση ότι έφευγαν με τη δική τους βούληση. Έκθεση υποξενικής υπηρεσίας στις 40 εκκλησίες με ημερομηνία 23 Απριλίου 1914 έγραφε ότι οι χοντζάδες στα τοπικά τεμένη υποκινούσαν το μίσος κατά των χριστιανών και των Ελλήνων, ενώ αξιωματούχοι εξόπλισαν ντόπιους Τούρκους με στρατιωτικά τυφέκια προκειμένου να διαπράξουν εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Η κατάσταση για τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε γίνει τόσο επισφαλής
που από τις 6 Μαΐου του 1914 οι Έλληνες βουλευτές και γερουσιαστές του Οθωμανικού Κοινοβουλίου διαμαρτυρήθηκαν στην κυβέρνηση για τις διώξεις κατά των χριστιανών, αλλά μάταια. Αργότερα εκείνο το μήνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο κήρυξε την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία υποδιωγμών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δίνοντας εν τέλει εντολή για το κλείσιμο όλων των ναών και όλων των σχολείων. Κατά την περίοδο 1913-1917 υπολογίζεται ότι 232.000 στρατιώτες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Άλλοι 96.000 από την μακριά γέφυρα, το Οζούγκιοπρο, την Μάδητο, την Καλλίπολη, τις 40 εκκλησίες, τη Ρεδεστό, το Σκοπό και από άλλες περιοχές οδηγήθηκαν στη Μικρά Ασία σε καταναγκαστικά έργα. Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος έχει σημειώσει με έμφαση ότι η αφετηρία των διωγμών και της γενοκτονίας του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και αργότερα του Πόντου υπήρξε ο χώρος της Ανατολικής Θράκης. Εκεί δοκίμασαν και εφάρμοσαν για πρώτη φορά το μοντέλο των μετατοπίσεων, των διωγμών δηλαδή, των ελληνικών πληθυσμών και των εθνικών εκαθαρίσεων. Εκεί επέβαλαν τη γενοκτονική τους συμπεριφορά και εκεί αξιοποίησαν τα θλιβερά αποτελέσματα των πειραμάτων τους, ώστε να τα επεκτείνουν σχεδόν αμέσως στη Δυτική Μικρασία και αργότερα στον Πόντο. Είχαμε και άλλη μία επέτειο μαύρη, την σφαγή της Χίου. Θα δούμε μία από τις επόμενες μέρες, θα την αναφέρουμε. Αυτό λοιπόν το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Θράκης, να το στείλετε και στον κύριο Φίλη, που μιλάει για πρέσπες του Αιγαίου και τα βρίσκει όλα καλά, και στον κύριο Δένδια και στον κύριο Μητσοτάκη, που όπως θα δούμε δρομολόγησαν αυτή την αθλειότητα της λεγόμενης ελληνοτουρκικής προσέγγισης, γιατί για αθλειότητα πρόκειται, και δεν έχει να κάνει με τους σεισμούς. Τους καρφώνουν οι Τούρκοι μια ζωή. Ο Καλίν είπε, μα εμείς στήσαμε μηχανισμό πολύ πριν τους σεισμούς, όταν συναντήθηκε με την κυρία Μπούρα. Στις πλάτες των Ελλήνων, 2-3 άνθρωποι σχεδιάζουν μια πολιτική που την κατεβάζουν από το κεφάλι του ή την λένε κάποιοι απ' έξω. Δεν μιλάει κανένα κόμμα, δεν μιλάει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτό δεν είναι κράτος. Δεν λειτουργούν έτσι τα κράτη.